κάποια και αυτό του όφη ξεκινήσει καλά το παιχνίδι. Θα κλέψει ο Φαϊτάκη, θα κόψει την μπάλα ο Τζεβαμπινά, θα σουτάρει. Κόντρα και κόρνερ, πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Παναθηναϊκό σε μία αντεπίθεση θα γίνει το σουτ. Απόκρουση, στη συνέχεια ο Ναλιτζής out. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ο Λιατίφης τώρα θα κλέψει και θα μπει μέσα στην μικρή περιοχή. Με τα πόδια ο Μαθιουδάκης θα παραχωρήσει κόρνερ. Στο 26ο λεπτό παραμένει το 0-0 στο Ατσαλένιο. Ο Παπανικολόπουλος θα κλέψει ο Φαϊτάκης, θα δει άδεια την εστία και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ανοίγει το σκορ K17 του Όφη με τον Φαϊτάκη να εκμεταλλεύεται το λάθος του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού και με έξυπνο σουτ να κάνει το 1-0. Ωραία η μπαλιά στον Λιατίφη, εκείνος θα στείλει την μπάλα out. 42ο λεπτό κόρνερ από τον Φαϊτάκη, εκεί θα πηδήξει πιο ψηλά από όλους ο Κώτης και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για την ομάδα του Όφη, με τον Γιάννη Κώτη να χρήζεται σκόρερ σε αυτή την στατική φάση. Δεύτερο γκολ για τον Όφη στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου. Δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός είχε ανεβάσει την απόδοσή του με τα πόδια τώρα ο Μαθιουδάκης σε αυτή την φάση, πιο μακριά η μπάλα. Ο Τακάκης που έχει μπει ως αλλαγή θα σουτάρει ο Παπανικολόπουλος δύσκολα. Πολύ επικίνδυνα τώρα ο Παναθηναϊκός. Ναλιτζής στον Γεωργουλάκη σε άδεια εστία. Δεν θα δυσκολευτεί εκείνος να κάνει το K17 Όφη Παναθηναϊκός 2-1, μείωση του σκορ. Πολύ επικίνδυνη ήταν αυτή η αντεπίθεση για τον Παναθηναϊκό και γκολ για τους πράσινους. Ο Παναθηναϊκός πιέζει για την ισοφάριση. Ο Λάζαρης out. Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Εδώ ο Γεωργουλάκης θα ταλαιπωρήσει την άμυνα του Όφη, θα πλασάρει γκολ 2-2. Ισοφάριση για τον Παναθηναϊκό στο 72ο λεπτό γρήγορα. Η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη βάζει και δεύτερο γκολ 2-2. Ο Όφη έχει ανεβάσει την απόδοσή του στα τελευταία λεπτά. Ο Τακάκης θα κλέψει, θα σουτάρει, ασθενής απόκρουση. Και με το κεφάλι ο Τακάκης δίνει εκ νέου προβάδισμα 3-2. Στην K17 του Όφη, έξαλλοι πανηγυρισμοί για τα παιδιά του Κώστα Δερμιτζάκη. Όφη κάνει το 3-2 στο 88ο λεπτό με τον Τακάκη να κάνει εξαιρετική ενέργεια. Ο Βιδιαδάκης θα μπει μέσα στην περιοχή, θα ανατραπεί και έχουμε το πέναλτι από τον κύριο Βισκαδούρο στο 92. Όφη έχει την ευκαιρία για το 4ο γκολ και ο Φαϊτάκης θα είναι εκείνος που θα διαμορφώσει το τελικό. K17 Όφη Παναθηναϊκός 4-2 με το εύστοχο πέναλτι. Μεγάλη νίκη για τον Όφη.